Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Πίσω λοιπόν από το διαφημιστικό διάλειμμα, Κωνσταντίνο μου, δεν αργήσαμε πολύ. Όχι. Να πούμε ότι εδώ σας τότε έχουμε και την φίλη μου, την Άντζελα, η οποία είναι ακόμα ανήλικη. Είναι στα 17 ή στα 16. Στα 17. Έχει έρθει εδώ για να παρακολουθήσει τα γυρίσματα της εκπομπής. Όμορφα. Είναι το fan club της εκπομπής. Τέλεια. Και την ευχαριστώ πολύ και δημοσίως για την στήριξη στο Facebook και όλα αυτά. Άντζελα. Θα τη δούμε σε λίγο την Άντζελα λοιπόν. Θέλω να συνεχίσουμε τη συνάντηση εκεί που είχαμε μείνει. Ξεκινάς λοιπόν το πρώτο σου live. Έτσι. Έχεις ιδέα τώρα. Δεν έχεις ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Το τι μπορεί να γίνεται, έτσι. Ναι, ναι, είμαι σε μια το φάση. Το άγχος σου είναι. Τρελό. Τρελό άγχος. Η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, φαντάζομαι μαζί. Είχαν έρθει. Ήρθαν στην Αθήνα. Ήρθαν στην Αθήνα όλη η οικογένειά μου. Ναι, τρελό άγχος. Τρελό άγχος. Ήσουν από τους τραγουδιστές που βγήκε σχετικά πρώτο ή βγήκε πιο αργά, ας πούμε. Πρόλαβε κάποιο. Από τους πρώτους. Ναι, από τους πρώτους. Χειρότερο αυτό. Γιατί όσο βλέπει του άλλου, λίγο ξεκιώνεσαι. Από τους πρώτους, από τους πρώτους, ναι. Αλλά. Τι είπε στο πρώτο, δηλαδή, θυμάσαι. Ναι, το καλοκαίρι μου. Όλα τα θυμάμαι. Τα θυμάσαι όλα. Όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε, τέτοια εμπειρία και να την ξεχάσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν γίνεται, ναι. Εγώ εδώ έχω μάθει όμως αποκλειστικά. Και μια που δεν λες να μας το πεις, θα το πω εγώ στον κόσμο. Ότι στο καινούργιο τραγούδι του Νίνα, το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Ναι, τόσο περίπου σ' αγαπώ. Έτσι. Έχεις κάνει τα φωνητικά. Έχω κάνει φωνητικά. Σε πήρε μαζί ο Άκης ο Δίξιμος. Μαζί με τον Άκη Δίξιμο, μου πήρε τηλέφωνο μία μέρα και μου λέει: Κώστα, σε χρειάζομαι. Λέγε, Άκη, τι θέλεις. Είναι πολύ ωραία συνεργασία με τον Νίνο, έτσι. Εννοείται. Να τα λέμε αυτά. Δεν εννοείται, είναι φανταστικό. Ο Νίνο είναι και καλός τραγουδιστής. Εγώ τον γουστάρω πολύ και το παιδί είναι και από παιχνίδι κι αυτό. Ακριβώς. Και κάναμε φωνητικά στο καινούργιο τραγούδι, τόσο περίπου σ' αγαπώ, που είναι από τη Spicy. Το έχει γράψει ο Φίβος, η μουσική στίχη. Και πάει πάρα πολύ καλά. Και πάει πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που έχω βάλει φωνητικά σε αυτό το τραγούδι. Εδώ αρέσει και στην Άντζελα, δε έτσι, Άντζελα. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, συνεχίζουμε τη συνέντευξη και θέλω να μου πεις, βγαίνεις στο πρώτο live, τελειώνεις το τραγούδι, ακούς το χειροκρότημα από κάτω, όλα αυτά, βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου 20-30 κάμερες, να είναι αυκατεβαίνουν, να γυρίζουν. Φαντάζομαι ήσουν στα χαμένα, έτσι. Στα χαμένα, κανονικά. Έτρεμες. Ναι, ναι, σίγουρα. Τώρα λογικό δεν είναι, εντάξει. Όταν, πόσο μάλλον όταν περίμενες να ακούσεις και τα αποτελέσματα από την Επιτροπή, έπρεπε να μιλήσεις, γιατί το τραγούδι εν μέρει είναι η δουλειά σου και εν μέρει ένα πρόγραμμα, ρε παιδί μου, είναι που θα βγεις και θα το κάνεις. Θα βγεις και θα το πεις και ξέρεις πώς να το κάνεις. Ναι. Είτε έχει 10 άτομα, είτε έχει 1000, πάνω κάτω ξέρεις ναι, τι θα κάνεις για τη δουλειά σου. Εκεί δεν αλλά ήξερες. Το να μιλήσεις μετά λίγο ή το τι θα ακούσεις στην Επιτροπή. Ήτανε λίγο άγχος, ε. Πάρα πολύ. Πάει, όχι λίγο, πάρα πολύ. Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσα στους κριτές. Στους κριτές φυσικά, γιατί υπήρχε ο καθένας έχει την ομάδα του. Και ξέρεις τώρα υπήρχε κάποια. Και ο ένας θεωρούσε ότι όχι, το είπε καλά, όχι, το είπε, ναι, όχι. Ναι. Φυσικά, φυσικά. Ο καθένας ήταν. Τη δικιά του άποψη. Υπήρχε κάποια φορά που να στεναχωρέθηκες πολύ και να είπες ότι. Όχι. Όχι. Ποτέ. Οπότε γιατί ήταν τόσο δυνατό αυτό και δεν υπήρχε κάποια στιγμή που χαλάρωσες. Ναι. Που λες ότι τώρα είμαι οκ, okay, δεν μετά έχω τα... άγχος. Ναι, μετά το 6ο-7ο live εκεί, εντάξει. Πλέον είχες... Πλέον το είχα συνηθίσει το θέμα, ας πούμε. Πόσα άτομα αρχικά ήσασταν μέσα? 15. 15. Και εσύ έφυγες ουσιαστικά πέμπτος, δηλαδή. Πέμπτος, στο 10ο live. Πήγες, έφτασες στην πηγή ουσιαστικά. Ναι. Κοντήσαν πολύ κοντά στην μεταξύ. Στο 10ο live είχα κάνει την καλύτερη μου εμφάνιση στο παιχνίδι. Και οι κριτές είχαν πάθει πλάκα, ας πούμε. Θυμήσε μου λίγο, η αποχώρηση ήταν καθαρά από τα τηλεφωνήματα και τα SMS του κόσμου. Ναι, ναι. Δεν ήταν μισό από επιτροπή, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Όχι. Ήταν καθαρά τα τηλεφωνήματα του κόσμου. Πώς βγαίνεις προτινόμενος? Μετά που βγήκα προτινόμενος, μαζί με τον Δημήτρη που ήταν μέσα στην ίδια ομάδα, μετά αποφάσισε η κριτική επιτροπή. Αποφάσισε και δική επιτροπή. Μετά, στο τέλος. Στο τέλος, ναι. Είναι αδικία μας αυτό. Τι να κάνουμε, εντάξει. Γιατί θα μπορούσες να βγεις και για μένα που σε άκουσα και άνετα. Και πρώτος, εντάξει, και δεύτερος. Μακάρι, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά μια φορά λένε κάθε πόδι για καλό, ποτέ ακριβώς, δεν ξέρεις. Ακριβώς. Σε πείραξε όταν έφτασε η ώρα να φύγεις. Ναι, εντάξει, στην αρχή λίγο στεναχωρήθηκα. Αλλά εντάξει. Εγώ θέλω να μου πεις πώς ένιωθε ένα παιδί 17 χρονών. Ανάμεσα σε επωνύμους, ξαφνικά δηλαδή
σε παίρνουν από το σπίτι σου, από τη Θεσσαλονίκη και μέσα σε 2 μήνες βρίσκεσαι με επωνύμους, να συνεργάζεσαι με επωνύμους, να είσαι όλη μέρα με γνωστούς ανθρώπους, τους οποίους ούτε κατά διάνοια μπορούσες να φανταστείς ότι τους γνωρίζεις και να τους έχεις τόσο κοντά. Ναι. Όπως ο Σάκης Ρουβάς, όπως ο μάνατζερς, όπως... Ήτανε πολύ όμορφο, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σου λέγανε τις συμβουλές τους, τι θα κάνεις. Είναι ένα πολύ, πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Να ξέρεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι... Έχεις κρατήσει επαφές με κάποιους από αυτούς? Με τον κύριο Λεβέντη πάρα πολύ. Με τον κύριο Λεβέντη μιλάς? Λεβέντη και τον κύριο Θεοφάνους. Γενικά έχω κρατήσει επαφές και μέσα στο ίντερνετ μιλάμε με όλους. Να σας πω κάτι, εμένα ο Θεοφάνους μου αρέσει όμως. Έχει έναν παραλογισμό, έχει μια τρέλα που όποτε του την έρθει, ξέρω εγώ, είναι και μερικές ώρες άδικος. Ναι, οκ. Okay. Είναι λίγο παράλογο ώρες, αλλά το γουστάρω. Και εμένα μου αρέσει. Και εμένα, και σαν τύπος... θέτης μου αρέσει πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ όμως. Τώρα τα καινούργια παιδί γενναίο. Και όχι, εγώ είμαι σε Θεοδωρίδου πολύ. Έχει μείνει Θεοδωρίδου. Που ναι, τη έχει γράψει απίστευτα κομμάτια. Ρέμος. Τώρα θα έκανα πάσα ένα τραγούδι να ακούσουμε, αλλά δεν θέλω να χαλάσω συνέντευξη. Okay. Ας το για μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πες μου backstage. Πίσω από τις κάμερες. Πολύ τρέξιμο. Την ώρα του live φαντάζομαι γινόταν ένα τσίρκο, έτσι. Τη τρελής. Δηλαδή, όχι, δεν θα το πεις τσίρκο. Ήταν οργανωμένα. Ήξερες εσύ όταν ήσουν πίσω από την. Πότε θα βγω? Πότε θα βγει? Ναι, εννοείται. Ήσουν ενημερωμένος. Είχατε κάνει πρόβα, πώς θα στηθείς, πού θα. Ακριβώς. Κάναμε πρόβα το πρωί, πηγαίναμε και μετά περιμέναμε. Την ίδια μέρα κάναμε. Την ίδια μέρα, ναι. Κάναμε την ίδια μέρα και την ίδια μέρα. Φαντάζομαι. Κάναμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η Παρασκευή ήταν το live. Πέμπτη και Παρασκευή, 2 μέρες μόνο. Τις άλλες μέρες κάναμε. Άκου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή κάναμε στο stage που κάναμε και το live. Στις προηγούμενες μέρες κάναμε σε άλλο. Στο στούντιο. Ναι, αλλά το θέμα, η πρόβα και το όλο θέμα είναι γιατί μπορεί να έχει χορευτικό, να έχει οτιδήποτε. Ναι. Είναι εκεί τα φώτα σου, τα αυτά σου, οι κινήσεις σου. Να ναι, φυσικά. Όλα που θα κινηθείς, που θα πας, που σε παίρνει. Επειδή την Πέμπτη ήμασταν τόσο κουρασμένοι, όλη μέρα κάναμε πρόβες, το συνήθισες μετά. Υπήρχε κάτι που να σε πίεσε να κάνεις αν δεν το ήθελες? Όχι. Τίποτα. Ήσουν τόσο βολικός. Τόσο άνετος. Ναι, ήμουν άνετος. Ναι. Δηλαδή μετά από κάποια live ήμουν πολύ άνετος. Γενικά να σου πω κάτι, ότι είσαι από τους ευνοημένους τραγουδιστές και στην τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε τώρα εδώ στην Ελλάδα και το επαγγελμά σας φυσικά έχει πέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι η χειρότερη περίοδος στις τελευταίες 20ετίες, 30ετίες, από όσο μπορώ να θυμηθώ δηλαδή τον εαυτό μου. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως επιβιώνεις. Το ναι, παλεύεις. Το παλεύω. Και εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν έχουν πέσει πολύ τα budget. Ναι, αν το κυνηγάς και άλλα, μόνο σου δεν θα αργήσει. Οι καλοί τραγουδιστές και τα παιδιά που αξίζουν να μείνουν σε αυτό το χώρο μένουν. Και για μένα, αν θέλεις, γίνεται γι' αυτό το ξεκαρτάρισμα. Γιατί είχε φτάσει πλέον να τραγουδάει ο καθένας. Είχε φτάσει πλέον ο καθένας να είναι στην πίστη. Είχε πει κάποτε, θυμάμαι η Ζουγανέλη, ότι αυτή η εποχή είναι το τώρα. Ότι τώρα θα ξεκαθαρίσουμε ποιος θα γίνει αληθινός τραγουδιστής. Το λέω και εγώ αυτό, είναι το ξεκαθάρισμα. Θα μείνουν αυτοί που αξίζουν ακριβώς, να μείνουν. Ακριβώς. Γιατί πλέον παλαιότερα... Είναι η απόδειξη. Παίρνανε μια κοπελίτσα επειδή μόνο και μόνο είχε 2 μέτρα σώμα ή τέλειο στήθος κτλ. Τα ξέρουμε όλοι τώρα, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Σε όλα τα μαγαζιά έβλεπες κοπέλες γεμάτο, τσούρμο, βγαίναν 5-5. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα. Έβλεπες κοπέλες οι οποίες δεν άξιζαν να βγαίνουν και να τραγουδάνε 1/4 και 10 λεπτά και να παίρνουν θέση από μια κοπέλα η οποία πραγματικά το άξιζε. Πλέον αυτές οι κοπέλες έχουν εξαφανιστεί. Πλέον έχουν μείνει τα άτομα που έχουν το πακέτο. Και την εμφάνιση, γιατί κακά τα ψέματα, η πίστα είναι ένα πάλκο. Εκεί πουλάς και ομορφιά, δεν μπορείς να είσαι. Φυσικά, πρέπει να έχεις. Πρέπει να σε πουλάς ομορφιά. Να προσέχεις. Να είσαι περιποιημένος. Ακριβώς. Να είσαι όμορφος, γιατί αυτό πουλάς στον κόσμο. Αυτό πλασάρεις. Πρώτον πουλάς αυτό και μετά πουλάς τη διασκέδαση. Ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι και μεγάλο ρόλο παίζει και στα μπουζούκια και τα λουλούδια, έτσι. Πρέπει να έχεις καλή επικοινωνία με τον κόσμο, να παίρνεις λουλούδια. Γιατί όσο παίρνεις λουλούδια, είσαι και στην υπόλοιψη του αφεντικού. Ναι. Έτσι, και ανεβαίνει και το μεροκάματό σου. Στο επόμενο μαγαζί που θα πας, αυτό είναι, ξέρεις, είναι αλυσίδα. Αλυσίδα. Και μην λέμε και ψέματα ότι τα μπουζούκια επιβιώνουν μόνο από τα λουλούδια πλέον. Καθαρά. Και όχι από τις φιάλες. Έτσι. Δύσκολα χρόνια, πραγματικά, δύσκολα. Αλλά σε βλέπω το παλεύεις και το έχεις πολύ. Το παλεύω και αν δεν το παλεύεις, ναι, αν δεν το κυνηγάς, δεν θα το κερδίσεις ποτέ. Έτσι. Όλα κερδίζονται με το κυνήγι. Έτσι. Και την πολλή δουλειά. Εγώ αυτό που θέλω να πάμε να δούμε είναι το δεύτερο, μάλλον το βίντεο κλιπ σου.
Το βίντεο κλιπ. Από το πρώτο τραγούδι το οποίο έχει βγάλει, το οποίο έχει τίτλο. Puzzle. Puzzle. Puzzle, ναι. Αυτό το μου το έπαιζε στο τίτλο, δεν το κατάλαβα. Εδώ τώρα puzzle τι είναι, το puzzle που συναρμολογούμε. Ναι. Μου ταιριάζει, μου κάνει και σε όλα μου πα. Όταν κάνει αστεία και όταν με ακουμπά. Μόνο εγώ σου κουμπώνω, μόνο εσύ μου κολλά. Όπω δύο κομμάτια κολλητά σε ένα puzzle. Στίχη μουσική. Στίχη Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, πολύ γνωστό. Και μουσική Γαβρίλη Γαβρίλογλου. Γαβρίλο είναι φίλο αγαπημένο και νομίζω ότι είσαι ο τέταρτο ή ο πέμπτο κατά σειρά καλλιτέχνη που φιλοξενώ και έχει τραγούδι του Γαβρίλου. Ναι. Πραγματικά αυτό το παιδί δουλεύει πολύ σκληρά. Του στέλνω τα φιλιά μου γιατί ξέρω ότι μα παρακολουθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο κλιπ του Κωνσταντίνου και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά πίσω. Υπάρχει μια σημεία και μια μοιραία έξι. Μπορούμε να μιλάμε χωρίς να πούμε λέξη. Υπάρχει μεταξύ μας μια επικοινωνία που έχω δει μονάχα σε ερωτική ταινία. Μου ταιριάζεις, μου κάνεις και σε όλα μου πας. Όταν κάνεις αστεία κι όταν με ακουμπάς. Μόνο εγώ σου κουμπώνω, μόνο εσύ μου κολλάς. Όπως δύο κομμάτια κολλητά σε ένα πας. Κοινές φιλοσοφίες, κοινούς έχουμε τρόπους. Πιστεύουμε τα ίδια κι δυο για τους ανθρώπους. Θα είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Προτείνω να πεθούμε σε έρωτα μεγάλο. Μου ταιριάζεις, μου κάνεις και σε όλα μου πας. Όταν κάνεις αστεία κι όταν με ακουμπάς. Μόνο εγώ σου κουμπώνω, μόνο εσύ μου κολλάς. Όπως δύο κομμάτια κολλητά σε ένα πας. Πραγματικά πολύ ωραίο το κλιπ, Κωνσταντίνε. Πότε γυρίστηκε αυτό? Αυτό γυρίστηκε το 2011, μετά το παιχνίδι. Στη Βουλγαρία κιόλας. Τα ταιριάζουμε τα γέννα στη Βουλγαρία. Βουλγαρία, ναι. Σε ένα πολύ ωραίο κλαμπ εκεί. Είχαμε κάποιους γνωστούς και γυρίσαμε το βίντεο εκεί. Για ποιο λόγο πήγες στη Βουλγαρία και δεν πήγες σε ένα κλαμπ στην Θεσσαλονίκη? Γιατί η σκηνοθέτη ήταν τη Βουλγαρία. Α, ναι. Ναι, ναι. Καλό αυτό. Καλά είναι, ναι. Κάποιοι καλύτερα είναι. Γιατί είχε αξίζει, μωρέ. Να σου πω κάτι. Καλό είναι, γυρνά, βλέπει. Ναι, ναι. Έκανα για το ταξίδι μου, συνδύασα και πέρα από αυτό μπορεί να κάνει και μια επαφή εκεί που δεν την φαντάζεσαι. Ακριβώς. Και να κλείσει μια πολύ καλή δουλειά. Γιατί πολλοί δικοί μας καλλιτέχνες, όπως η Βιβί μας Τραλέξη, είναι συνεχώς στη Βουλγαρία και κάνουν δουλειά και στη Σερβία. Παντού, είναι παντού. Γειτονιά αυτές. Ναι, ακριβώς. Γειτονικές χώρες. Και μας αγαπάνε πολύ εκεί. Παρόλο που εμείς τους δεν τους έχουμε τόσο εκτίμηση. Εκεί μας αγαπάνε πολύ. Και έχω πάει και μας βλέπουν πολύ φιλικά. Όντως. Εγώ θέλω να μου πεις τώρα δισκογραφικά. Πού βρίσκεσαι, πού κινείσαι, τι κάνεις και πώς βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, δισκογραφικά. Έχω βγάλει πριν από ένα μήνα το νέο μου τραγούδι, το τρίτο ηχογράφημα με τίτλο «Πες μου», σε μουσική του Κυριάκου Γραμματικόπουλου και στίχους του Γιώργου του Αλεξόπουλου. Μέχρι τώρα πάει πάρα πολύ καλά, παίζει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα στην Ελλάδα. Πριν μια εβδομάδα έβγαλα το τέταρτο δισκογραφικό ηχογράφημα με τίτλο «Καλοκαιρινός ο καιρός», σε συνεργασία με το ράπερ T.O. Το οποίο θα τα ακούσουμε σε λίγο. Φυσικά. Σε συνεργασία με το ράπερ T.O. που λέει και το «Δεν πάω πουθενά». Ναι, 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 ναι. Πολύ γνωστό. Πάει πάρα πολύ καλά το κομμάτι, λέγεται «Καλοκαιρινός ο καιρός». Και ήδη μας στέλνουν μηνύματα από πάρα πολλά νησιά ότι το κομμάτι παίζει στο Tade Club. Εδώ την πρέπει Πάρο, να ευχαριστείς, να κοιτάξεις την κάμερα και να ευχαριστήσεις τους θεματές, φυσικά. Και τους DJ ευχαριστώ που το παίζουν. Ευχαριστώ τους DJ, όλο τον κόσμο που παίζει το κομμάτι. Γιατί και τα μηνύματά σας που τα λαμβάνω από το Facebook. Ευχαριστώ πολύ.
πραγματικά ένα καλό παιδί, ο Κωνσταντίνος, αγαπημένοι τηλεθεατές. Ένα καλό παιδί, ένα όμορφο παιδί, ένα παιδί με φωνή, ένα παιδί που έχει το πακέτο. Τυχερό. Το πιστεύω. Το ελπίζω. Και είσαι και πολύ θετικός άνθρωπος, Κωνσταντίνε. Ναι, εντάξει, ναι, φυσικά. Έχεις πολύ θετική ενέργεια. Αν δεν έχεις θετική ενέργεια, είναι το παν, πιστεύω. Και είσαι η πολύ ψυχολογία καταρχήν. Θα το πω και στον αέρα, γιατί είσαι πολύ τυχερός, γιατί έχεις και ακριβώς πίσω από σένα τον αδερφό στο Σάβα. Ναι, φυσικά, εγώ και τις γονείς μου, τον αδερφό μου. Δεν σε αφήνει λεπτό. Με στηρίζουν. Και έτσι πρέπει. Σε κάθε... Αλλά να πούμε ότι ο Σάβας δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της οικογένειάς σου και απλά σε βοηθάει. Ναι, είναι και γνώστης. Είναι χρόνια στη νύχτα, ναι, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα. Ναι. Οπότε, ναι, μεν εσύ ήσουν στο παιχνίδι, αλλά ο Σάβας έχει, τα έχει δουλέψει με αλλιώς. Ναι, ναι, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Σε λίγο θα έρθει ο Σάβας εδώ να το δούμε λιγάκι. Okay. Εγώ θέλω κάπου εδώ που θα τελειώσουμε τη συνέντευξη μας, ναι, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να μου πεις ένα τραγούδι που το λες και το γουστάρεις πολύ, που δεν είναι δικό σου. Ένα από τα γνωστά τραγούδια. Ωραία. Που το λες και όταν το λες, το γουστάρεις. Θα σου πω το ρεφρένι για να καταλάβεις, θα το πω ακαπέλα. Θα θέλα ξανά να με θες, θα θέλα αέρας να γίνεις, να περνάω τις νύχτες που καίες, το πουκάμισό μου να ανοίγεις. Το πουκάμισό μου να ανοίγεις. Δώσ' το χειροκρότημα. Τ' αγαπημένο μου τραγούδι. Το νιώθω, το γουστάρω. Από τους λίγους καλλιτέχνες που τραγουδάνε στα καπέλα κανονικά, έτσι. Ναι, ναι, ειδικά σε κάποιες εκπομπές αυτά. Ξέρεις, είναι κάποιοι καλλιτέχνες που έρχονται εδώ και λέμε, τους λέω, θα μου πούμε ένα ρεφρενάκι και καπέλα. Ναι, απλά δεν μπορώ, πρέπει να σηκωθώ, Όχι, όχι, εντάξει. Καμία σχέση. Εμένα μου αρέσει καταρχήν ένας τραγουδιστής, η γνώμη μου είναι ότι φαίνεται στο live. Έτσι. Έτσι είναι. Στο και όταν δουλεύεις και ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις, το κάνεις. Έτσι είναι, είναι αδυναμία, αλλά είναι πολύ αληθινό αυτό, καταλαβες. Είναι. Πέρα από Χατζηγιάννη μου, όπως τώρα, έτσι. Λες λαϊκό πρόγραμμα. Λέω. Λέω. Στα το γουστάρεις το λαϊκό που το λες. Το γουστάρω. Κάποια τραγούδια, ας πούμε, του Γονίδη, τα γουστάρω πάρα. Γουστάρεις Γονίδη. Πάρα πολύ. Καρά λες. Λέω. Ξαναδώσε. Παόλα, λες, δεν λες. Λέω. Να με αφήσει ήσυχο θέλω. Λες. Ναι. Τώρα σε αγαπάω πιο πολύ. Τώρα είναι φίλος μου, για τον αγαπώ. Θες να μου δώσεις ένα ρεφρέν, Παόλα. Παόλα. Ναι. Να μ' αφήσεις ήσυχο θέλω, κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχνα με, ζω για μένα, ναι. Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου τη ζωή μου μες στη φωτιά σου έλειωσες, όμως τέλειωσες. Εγώ όταν σ' άκουσα πριν, λέω, έχει η φωνή η Χατζηγιάννη. Και τώρα ακούω γυρίσματα. Γυρίσματα που τα γουστάρω πολύ τα γυρίσματα. Ναι, ναι, είναι ωραία. Εγώ δεν ξέρω αν το ξέρεις, είμαι πολύ του λαϊκού. Ναι, δεν φαίνεται. Είσαι πολύ πιο pop. Καθόλου, όχι, καμία σχέση. Ναι. Είμαι πάρα πολύ, μην ξέρω τι λεφτά είμαι εδώ. Okay. Συνέχεια. Μόνο λαϊκό. Μόνο λαϊκό. Η παρουσιάστρια μου, η Ρένια, η οποία λείπει τώρα, ναι, είναι ροκ. Ξένο ροκ. Είναι ροκ. Ξένο. Και ελληνικό, αλλά. Σε πολύ ξένο. Οπότε δεν έχουμε καμία επαφή στα μουσικά ακούσματα. Και επειδή έχω στην εκπομπή εδώ φέρνω μόνο λαϊκούς καλλιτέχνες, παίζω μόνο λαϊκά βίντεο κλιπ, Παόλα και τέτοια, έτσι, έχουμε πάντα ένα θέμα, κατάλαβες. Ναι. Γιατί τις λέω, χωρίζεις. Τι θα πας να ακούσεις. Σκόρπιονς μου λέει. Λέω, είναι δυνατόν, ρε Ρένια μου. Εντάξει, ο καθένας. Θα πάω να βάλεις το γονίδι, τον καρά να δώσει πόνο, το στάδι ξένο. Τώρα μην λέμε τώρα, υπάρχουν πολλοί. Θα δικήσω το Μητροπάνο. Και να πιεις 5-6 ποτά, 10 να, και ξέρω εγώ, σφινάκι από βρύχια, να γίνεις κουδούνι, να κλάβεις, να χτυπηθείς, να κλείσεις το κινητό σου, να βγάλεις την κάρτα SIM, να την ξαναβάλεις, να πάρεις τηλέφωνο με αναπάντητη, να κάνεις, να κάνεις κλίση με απόκρυψη, να δεις αν θα το σηκώσει. Δηλαδή τώρα και θα ακούς κόρτες και θα κάνεις έτσι. Είναι δυνατόν. Έγινε. Εγώ, στην Ελλάδα είμαστε και πρέπει να ακούσουμε. Σαν άνθρωπος είμαι πολύ έντονος στα συναισθήματα. Γενικά είμαι των άκρων. Ή θα είμαι καλά ή δεν θα είμαι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ημέρα που θα με δεις να είμαι κάπως μέτρια. Δηλαδή, αν δεν είμαι καλά, δεν βγάζω εκπομπή. Ναι. Βγαίνει επανάληψη. Σονίστηκε αυτό που είπα. Συνεχίζω όμως. Δεν πειράζει.
Είναι η αλήθεια όμως και έτσι. Αυτή η αλήθεια γουστάρω. Μάλλον αυτή την αλήθεια γουστάρει ο κόσμος που βγάζω. Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι. Όταν η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι το πιο όταν σημαντικό πράγμα. Όταν είμαι υποχρεωμένος να τη γυρίσω, θα τη γυρίσω. Αν μπορώ όμως να την αποφύγω, δεν θα την κάνω γιατί δεν θέλω να βγάλω. Η εκπομπή είναι χαρούμενη, είναι lifestyle εκπομπή. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω με μούτρα και έτσι. Να κορυδεύω τον κόσμο τώρα και να γελάω. Δεν είμαι υποκριτής. Δεν είμαι καλός ηθοποιός μάλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε το μεγάλο χορηγό της εκπομπής μας που δεν είναι άλλος από τον χειροδανιστήριο Αγορά Χρυσού. Στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, στον κεντρικό δρόμο της Καλλικράτειας, κατεβαίνοντας προς την παραλία, στο δεξί σας χέρι λίγο πριν το δημοτικό σχολείο. Πάμε και επιστρέφουμε. Η εκπομπή Dolce Vita σας βρήκε μία εύκολη λύση για να πάρετε άμεσα μετρητά. Δεν έχετε παρά να πάτε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, στο ενεχειροδανιστήριο Αγορά Χρυσού, το οποίο βρίσκεται Οσίας Παρασκευή 45 στην Καλλικράτεια, δηλαδή στο κεντρικό δρόμο, κατεβαίνοντας προς την παραλία λίγο πριν το δημοτικό σχολείο. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κρατική άδεια. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πουλήσετε τα παλιά σας κοσμήματα, ρολόγια αλλά και λίρες, όπως και να αφήσετε ενέχειρο το αυτοκίνητό σας ή και τη μηχανή σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για οποιαδήποτε ερώτηση και πληροφορία, μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο 2399-021-960 ή στο 6980-723-210. 2399-021-960 ή στο 6980-723-210.